αυτού του ανθρώπου, του Φαρισαίου. Είπε τόσο ωραία λόγια ότι έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Εκ των υστέρων όμως η προβολή του εχάλασε όλα τα άλλα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπαίνουν στην εκκλησιά και ακόμη και ο τρόπος της συμπεριφοράς τους και το ύφος τους, παρά το γεγονός ότι όπως είπαμε είναι πιστοί άνθρωποι και θα θέλανε και αυτοί ίσως να είναι καλύτεροι σαν άνθρωποι, και δείχνει όμως την, πώς να πούμε, αυτό το μέτρο της αδυναμίας τους απέναντι στο, σε αυτό το οποίο ο Θεός ζητά από εμάς τους ανθρώπους για την προσευχή. Πάρα πολύ σωστά, και επιπλέον εγώ βρίσκω και ένα στοιχείο νοσηρότητας στην εκπαίδευση για τον εγωισμό. Είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια γιατί έχει πατέρα τον αιωσφόρο, ναι, η όλη αυτή η ιστορία του εγωισμού. Πατέρας του εγωισμού είναι ο αιωσφόρος. Άλλωστε δεν είναι χωρίς νόημα ότι και στη γέννηση, αλλά και σε όλα τα κείμενα τα βιβλικά και τις πατερικές ερμηνείες, η μεγαλύτερα κακία είναι η αυτοπροβολή, ο εγωισμός, η αυτοδικαίωση, η αυτολύτρωση, η αυτοσωτηρία. Λυτρώνουμε εμείς τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε εμείς που θα αυτολυτρωθούμε χωρίς τη χάρη του Θεού? Βεβαίως, και χωρίς την, τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή την εξομολόγηση, τη συντριβή και την ταπείνωση. Εδώ θέλω να πω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να συναντήσει τον Θεό όσο συνεχίζει να λατρεύει ως Θεό τον εαυτόν του. Και όσο συνεχίζει να περιμένει τη σωτηρία από τον εαυτόν του. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο Φαρισαίος, για να εξαντλήσουμε το θέμα του Φαρισαίου και να έρθουμε και στον δύσμυρο αυτόν τον άνθρωπο, τον Τελώνη. Ο Φαρισαίος λοιπόν της παραβολής προσευχήθηκε «σταθείς προς εαυτόν». Αυτό λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτοδικαίωση, ναι, ήθελε. Ήθελε να αυτοδικαιωθεί, να πει «εγώ είμαι αυτός». Αυτοδικαίωση. Αυτοδικαίωση. Ναι, ήθελε να προβάλλει με τα αυτά τα οποία έλεγε και να αυτοδικαιωθεί με αυτά τα οποία έλεγε. Ο Φαρισαίος δεν μπορούσε όμως να συναντήσει το Θεό, όσο και αν προσευχήθηκε, και να νιώσει την παρουσία του, γιατί δεν στρεφόταν προς τον Θεό, αλλά προς τον εαυτόν του. Μάλιστα. Οπότε ο Φαρισαίος στην πραγματικότητα, κατά βάση, έτσι όπως το παρουσιάζει η Ευαγγελική Περικοπή, δεν πίστευε στο Θεό, γιατί δεν είχε ποτέ του γεύση του Θεού και δεν γεύθηκε το Θεό, γιατί ποτέ του δεν τον αναζήτησε πραγματικά. Ο Φαρισαίος δεν πάει στον Όριο για να συναντήσει τον Θεό, γιατί χρειάζεται ένα επίσημο χώρο για να μπορέσει να αυτοθεωθεί και να αυτοπροβληθεί. Λοιπόν, αν ψάξουμε, θα βρούμε ένα τέτοιο στοιχείο αυτοθεώσεως και εμείς ίσως στην ζωή μας, στην προσωπική μας ζωή, στην προσωπική μας ζωή. Το στοιχείο αυτό όμως μπορούμε να το βρούμε και σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής, που μας αρέσει να αποκαλούμε τις αρετές μας, με τις οποίες και επιδιώκουμε την αυτοδικαίωσή μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό θέλει να συντονίσει και να δώσει σαν σημαντικό στοιχείο η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Και επειδή, πατέρα Νικόλε, δεν είμαστε άγγελοι και δεν μιλάμε σε αγγέλους, είμαστε άνθρωποι πίπτοντες και πρέπει να στεκόμαστε, να σηκωνόμαστε, πίπτοντες και ανιστάμενοι πρέπει να είμαστε. Έχω να πω το εξής, ότι ναι, εντάξει, πολλές φορές κάνουμε κάτι που αρέσει, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, ακόμα και θαυμαστές και χειροκροτήματα και σχόλια θετικά και όλα αυτά. Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ανάγκη να αντιπαλέουμε λέγοντας «Θεού το δώρον». Ναι, «Θεού το δώρον». Σχολώς. Ναι, έχει ο καθένας τα ταλέντα του, τα ταλαντά του, τα μιλήσαμε, τα ξυμνήσαμε την πρόβλημα. Ναι, τα έχουμε ταλέντα και ταλαντά, τα έχουμε, τώρα, πολλοί ναι, άνθρωποι τα έχουν. «Θεού το δώρον» τελικά. Αναγωγή όλων αυτών των αξιών στον Θεό, και έτσι γλιτώνουμε από τον αυτοθαυμασμό, ναι, από τον αρκισισμό, ναι, και όλα αυτά. Ναι, το αμαρτώρα. Να κρύψει ο άνθρωπος το τάλαντο, είπαμε ότι είναι φοβερό και ο Θεός το καταδικάζει. Έτσι. Το να το αυτοπροβάλλει όμως, να μην, δηλαδή να μην αφήνει τους άλλους να έχουν την κρίση τους και τις επικρίσεις τους, γιατί κάθε άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε, θα πέσουμε και στην κριτική των άλλων. Και εμείς αυτή τη στιγμή ομιλούμε και βεβαίως θεωρώ τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ αδύναμος εναντί άλλων λογίων ανθρώπων και σοφών ανθρώπων, και πιστεύω πραγματικά αυτό που είπατε, ότι Θεού το δώρο, Θεού το δώρο, η οικονομία Θεού του, ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε στους ανθρώπους για την παραβολή της, την Ευαγγελική Περικοπή. Και να το λέμε και να το πιστεύουμε και εμείς και όσοι μας ακούν, οι λεημένοι παρακυρίου. Το έλεος του Θεού είναι αυτό που μας φέρνει εδώ, φέρνει τους ανθρώπους με υγεία να μας, ναι, ακούνε, αλλά να το λέμε όλοι μας και να το πιστεύουμε. Θεού το δώρο, οι λεημένοι παρακυρίου, χάρη τη Θεού, πατερικές εκφράσεις
που πρέπει να τις επαναλαμβάνουμε και να τις πιστεύουμε και να τις ζούμε για να λυτρωθούμε από τον αυτοθαυμασμό και τον ναρκισισμό που μας δέρνει πάρα πολλές φορές. Γιατί όμως εδώ βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος, προσπαθώντας να αυτοθεωθεί και να αυτοπροβληθεί, αυτό του δίδει την ένδειξη μιας βαθιάς απελπισίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε πού αλλού να πάει να αυτοπροβάλλει τον εαυτόν του, ίσως διότι δεν του έδιναν και τη σημασία την ανάλογη αλλού, στην αγορά, ξέρω πού αλλού, στα διάφορα σπίτια ίσως και γιατί ήσαν πολύ Φαρισαίοι, δεν ήταν ένας. Γι' αυτό το λόγο πήγε στο ναό για να μπορέσει να αυτοθεωθεί. Και βεβαίως προέρχεται, δείχνει κανείς, δείχνει αδυναμία αυτό το γεγονός, να βρει κανείς τον πραγματικό Θεό μέσα στην αυτοθέωσή του. Αυτό νομίζω είναι αδυναμία. Όσο λοιπόν πιο πολύ απομακρύνεται από το Θεό ο άνθρωπος, τόσο η απελπισία αισθάνεται και τόσο περισσότερο εντείνει την αυτοθέωσή του και την αυτοπροβολή του. Και πάλι ίσως γίνω κουραστικός, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσει κανείς μια τεχνική αποφυγής του αυτοθαυμασμού, να μην αυτοθαυμάζεται. Όλοι πέφτουμε σε αυτό τον πειρασμό. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο το λίθο. Και μάλιστα ιδιαίτερα είναι ευαίσθητοι και ανοιχτοί σε τέτοιες προσβολές όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα. Είναι λειτουργοί, εκκλησιαστική λειτουργή, κοινωνική λειτουργή, πολιτική λειτουργή. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν τι ωραία που έψαλες, τι ωραία που τα είπες, τι όμορφα. Εκείνη τη στιγμή ο μηχανισμός να λειτουργεί ως εξής. Θεού το δώρο, Θεού η δόξα. Και έτσι έχουμε ένα κυματοθράφτη μπροστά μας. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Έτσι. Με το τάλαντο το οποίο αναπτύσσει έτσι ο άνθρωπος, δοξάζεται και η δόξα του Αγίου. Ο Άγιος, ο οποιοσδήποτε Άγιος, όταν γίνεται Άγιος, γίνεται γιατί δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό και όχι στον ίδιο τον εαυτό του. Εμείς προσευχόμεθα εις τον Άγιο να πρεσβεύει εις τον Θεό για μας. Δεν λατρεύουμε τον Άγιο, λατρεύουμε τον Θεό. Στον Άγιο προσευχόμεθα στον Άγιο να μπορέσει να δώσει την παράκλησή του και την προσευχή του και την ηκεσία του στο Θεό για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Επίσης θέλω να επισύρω την προσοχή όλων των φίλων που μας βλέπουν και μας ακούν σε εκείνο το «Τάδε λέγει Κύριος» που το ακούμε συχνά πυκνά στις προφητείες. Είναι προφητικός λόγος, λόγος Κυρίου. Οι προφήτες δεν λένε «αυτό λέω εγώ», είναι η δική μου θεωρία, η δική μου σκέψη. Όχι, αυτό λέει ο Θεός, άρα μειώνεται η απολυτότητα, το απόλυτον του προφήτη ως προσωπικότητας, γιατί γίνεται όργανο μέσα από τον οποίον, από το οποίο όργανο περνάει ο λόγος του Θεού, και ο προφήτης λέει «τάδε λέγει Κύριος». Ο Θεός το λέει, δεν το λέω εγώ. Τι είμαι εγώ να πω, ποιος είμαι εγώ να πω. Και έρχεται ο προφήτης να βάζει ως προμετωπίδα του λόγου το «τάδε λέγει Κύριος». Άλλοτε έβαζαν και κάτι υφάσματα μπροστά τους για να κρύβουν το πρόσωπό τους. Ναι, να μην πηγαίνει ο θαυμασμός των ανθρώπων στο πρόσωπό τους, ναι, αλλά κατευθείαν στον Θεό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αλλά ας έρθουμε τώρα και στο άλλο πρόσωπο της παραβολής, την ώρα δηλαδή που ο Φαρισαίος μιλούσε για τον εαυτόν του και αυτό προβαλόταν. Έχουμε παρακάτω, λίγο πιο κάτω, στον ίδιο ναό, στον ίδιο χώρο, τον αντίποδα. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο και αυτό βγαίνει δικαιωμένο από τον ναό. Για ποιο λόγο? Διότι αισθάνεται το βάρος των αμαρτιών του. Αισθάνεται δηλαδή ότι αυτό το οποίο ήθελε να προσευχηθεί και να παρακαλέσει τον Θεό με ταπείνωση, με συντριβή, το πιστεύει, το ζει, τον ελέγχει εσωτερικά και γι' αυτό ήρθε να προσευχηθεί γι' αυτό στο Θεό. Όταν φτάνουμε λοιπόν στην εξομολόγηση για να πούμε πραγματικά αυτό το οποίο αισθάνεται η καρδιά μας, αν αυτό το οποίο λέμε δεν είναι πραγματικό, δηλαδή δεν το ζούμε, είμαστε Φαρισαίοι, είμαστε υποκριτές. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αισθανόμαστε, δηλαδή το βάρος της καρδιάς μας, της ψυχής μας, το βάζουμε όμως σαν βάρος δικό μας και όχι διότι θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι αυτό το οποίο έγινε και το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή και εξομολογούμεθα, δεν είμαστε απόλυτα εμείς υπεύθυνοι θεοί και ο διάβολος θεοί και ο ένας θεοί και ο άλλος. Όχι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Φταίει βέβαια ο διάβολος, διότι πολλά από αυτά τα οποία τυραννούν τον άνθρωπο είναι εκείνος υπαίτιος και εκείνος είναι πειρασμός. Αλλά ο άνθρωπος κατ' ουσίαν δέχεται να είναι εκείνος ο οποίος δέχεται τους πειρασμούς, εκείνος ο οποίος πέφτει στην αμαρτία. Αν μπορούσε ο άνθρωπος, και αν, με τη δύναμη βέβαια του Θεού και με την προσευχή, δεν θα έπεφτε. Αλλά βέβαια
κανείς δεν είναι από αυτό, και οι Άγιοι άνθρωποι έπεσαν σε πειρασμούς, έπεσαν σε αμαρτήματα, αλλά η συντριβή, η ταπείνωση και η μετάνοιά τους τους ανέδειξαν Αγίους της Εκκλησίας. Και ξέρετε, πολλές φορές η μετάνοια νομίζω πως μοιάζει με την ασθένεια. Ύστερα από μια βαριά ασθένεια, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ισχυροί πνευματικά, γιατί πέρασαν από τη δοκιμασία και ανορθώθηκαν. Η ανόρθωση δημιουργεί δύναμη. Αυτό όμως θέλω να το πω, κύριε Μουστάκη, για ποιο λόγο. Διότι υπάρχουν οι μερικοί άνθρωποι που ισχυρίζονται, παραδείγματος χάρη, ότι γεννήθηκε Άγιος. Όχι, κανείς δεν μπορώ να πω ότι εγώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κανείς δεν είναι. Έγινε. Θα γίνει Άγιος κανείς στη ζωή αυτή, ακολουθώντας όλη την πορεία αυτή την οποία του προβάλλει ο Θεός. Μπορεί ο Θεός να του έχει δώσει την κλίση, να του έχει δώσει προτερήματα, τάλαντα να του έχει δώσει. Αν ο Θεός, αν ο άνθρωπος δεν τα αυξήσει τα τάλαντα, δεν θα μπορέσει να γίνει Άγιος. Και ο Τελώνης έγινε Άγιος. Δεν είχε αμαρτήματα, έγινε Άγιος. Δηλαδή παρουσιάζεται η συντριβή του, η ταπείνωσή του. Βαπτίστηκε στα δάκρυά του. Ναι, είναι η μετάνοιά του. Λοιπόν, αν δεν παρουσιαζόταν αυτό το πράγμα στη ζωή του, δηλαδή να αισθανθεί τη συντριβή από τα αμαρτήματά του, πώς θα κατέληγε να είναι σήμερα ο Τελώνης, τον οποίο θα έχουμε ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, συντριβής, καρδιακής προσευχής, νηπτικής θεωρίας. Πολύ ωραία. Για να φτάσει πολύ να γίνει Άγιος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι κανείς δεν γεννήθηκε Άγιος, ημίμη μόνον ο Ιησούς, ο Κυριός μας, και ο Θεός, ο αναμάρτητος, και ο Υιός Του, ο αγαπητός, αυτοί από γεννησιμιού τους είναι αναμάρτητοι. Όλα τα άλλα ανθρώπινα όντα και οι Άγιοι του Θεού, όλοι αγωνίστηκαν για να κτίσουν. Αυτό που λέμε, ουδείς αναμάρτητος. Εφόσον αναμάρτητος ένας είναι ο Θεός, κανείς δεν μπορεί να πει... Και ο Υιός του Ιησούς Χριστός. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήρθε πάνω στη γη αυτή αναμάρτητος και γεννήθηκε. Έτσι. Και αν είναι ακόμα μία ώρα η ζωή του επάνω στη γη, λέει το Ιερό Κείμενο. Συνεπώς, ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος τον δικαιώνει, τον εξυψώνει, του φέρνει στην αγιότητα και τον δικαιώνει ο Θεός για να δοξαστεί και πάλι το όνομα του Θεού. Ο μέγας αγωνιστής της Αγιοσύνης, Ιερός Χρυσόστομος, λέει ότι το να αμαρτάνεις είναι ανθρώπινον. Ανθρώπινη είναι η αμαρτία, είναι σύμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Το εμένιν είναι το σατανικό. Ναι. Το να εμένεις, το να κολυμπάς, το να πλατσουρίζεις μέσα στην αμαρτία χωρίς να θέλεις να φεύγεις από αυτή, γιατί σε γοητεύει τελικά το κακό και θέλει κανείς να ειδονίζεται κανείς με το κακό, όπως μπορεί να πει κανείς ότι ειδονίζεται κανείς με την προσευχή. Τον φέρνει δηλαδή η νοερά προσευχή, η καρδιακή προσευχή, η θεωρία του Θεού. Τον ειδονίζει, δηλαδή τον φέρνει σε άλλες πνευματικές ατμόσφαιρες. Σε μέθεξη. Σε μέθεξη, σε θεωρία, σε έρωτα. Έτσι. Με τον Θεό. Είναι ο αντίποδας. Ο αντίποδας. Είναι η αντιπέρα όχθη της αμαρτίας, της ειδονής της αμαρτίας, η οποία είναι οδυνηρά αυτή η ειδονή. Είναι η οδύνη της ειδονής, η οποία έχει μέσα της πάντα αυτή η ειδονή και την πικρία της παρανομίας. Ο αντίποδας είναι η προσευχή, που είναι η μέθεξη, η δονή, ο έρωτας, η θέωση. Η ειδονή λοιπόν φέρνει την οδύνη. Έτσι. Πολλές φορές. Η σαρκική ειδονή φέρνει την οδύνη. Πολλές φορές η ειδονή πηγαίνει με οδύνη μαζί. Ενώ η πνευματική ειδονή, είναι μόνη αν κατάσταση. Είναι πραγματική, και αυτή μπορεί να φέρει οδύνη, κύριε Μουστάκη, αν είναι πραγματική ειδονή, δηλαδή αν είναι πραγματική, δεν είναι φαρισαϊκή, φέρνει ευχαρίστηση. Αν είναι φαρισαϊκή, φέρνει και αυτή η οδύνη. Έτσι, πολύ ωραία. Και αυτή δεν προέρχεται από ταπεινό άνθρωπο, αλλά από αυτοπροβαλλόμενο άνθρωπο. Είναι δε πονηρότατος εγωισμός, ξέρετε. Πονηρότατος. Όλοι γνωρίζουμε τα τερκύπια, τη λερναία ύδρα που λέγεται εγωισμός. Ακόμα και μπροστά στο Θεό προσπαθεί ο εγωισμός να μας κάνει να υποκριθούμε. Ενώ επικαλούμεθα το έλεος του Θεού, δεν μετανοούμε. Εμπέζουμε τον Θεό. Εκπειράζουμε Κύριο τον Θεό. Εμείς ποιοι, εμείς οι φτηνοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, εκπειράζουμε Κύριο τον Θεό και προσπαθούμε όχι μόνο τους ανθρώπους να ξεγελάσουμε, αλλά και τον ίδιο τον Θεό. Και κρατάμε από την πίστη ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας βολεύει. Ό,τι μας βολεύει, προσπαθούμε να πούμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εγώ νομίζω ότι είναι και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όταν διαστρέφουμε τον νόμο του Θεού και λέμε ο Θεός λέει αυτό, ενώ ο Θεός λέει κάτι άλλο. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα αποσπασματικά παίρνουμε ορισμένα κείμενα, ορισμένες φράσεις, ορισμένες έγκαιν, για να μπορέσουμε να βολέψουμε τον εαυτό μας, τον κακό μας σε αυτό, να το βάλουμε και να πούμε είμαστε αναπαυμένοι ότι αυτό το οποίο λέει το Ιερό Ευαγγέλιο είμαστε και εμείς σύμφωνοι, είναι σύμφωνοι και εμάς στη ζωή μας. Και όμως οι προφήτες φωνάζουν ουέ και αλίμονο σε όσους ποιούν το άσπρο, μαύρο,
και το μαύρο άσπρο, και πίσω από αυτά υπάρχει η ιδιοτέλεια, υπάρχουν τα συμφέροντα, υπάρχει το ανθρώπινο βόλεμα. Ενώ η πίστη δεν είναι βόλεμα. Η πίστη είναι αγωνία και αγώνας. Έτσι. Έτσι. Ο Τελώνης λοιπόν στάθηκε, είπαμε, στην απόμερη γωνιά του μεγαλόπρεπου ναού και λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, έτυπτε εις το στήθος, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Ένιωθε δηλαδή ότι ήταν ένας μεγάλος και ελεηνός αμαρτωλός άνθρωπος και η αγωνία επίεζε αβάσταχτα την ψυχή του, την άθλια ίσως ψυχή του. Και εκείνη τη στιγμή ίσως ερχόντουσαν στην μνήμη του όλες οι άθλιες στιγμές της ζωής του, γι' αυτό και το γεγονός έλεγε και έτυπτε το στήθος του «Ο Θεός η λάστη την πνευματός». Σαν να λέμε σήμερα λέει, «Κύριε σαν... Ιησού Χριστέ, η έτη Θεού, ελέησό με τον αματολό». Είναι γεμάτα τα βιβλικά κείμενα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης από τη λέξη «ελέησόν με», «ελέησόν με» ή «Ε, Δαβίδ», το βλέπουμε στις ερμηνείες που κάνουμε. Θα μιλήσουμε άλλωστε τώρα και για το τριώδιο, οπότε θα πούμε. Έτσι, ο πεντηκοστός ψαλμός με το ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως. Η λέξη έλεος, ελεημοσύνη, έλεος, όλα αυτά πηγαίνουν. Διάχυτη είναι η έκφραση της μετανοίας και της ταπεινοφροσύνης σε όλη την περίοδο του τριωδίου, αφού έχουμε και σαν παράδειγμα να μιλήσουμε και να αναφέρουμε τον κανόνα του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης, ο οποίος είναι ένα ποιητικό έργο 280 τροπαρίων, μέσα στο οποίο αναφέρεται όλη πάνω η ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Και ψάλλοντας βλέπουμε και την, πώς μπορούμε να ελεήσουμε τον εαυτό μας και εμείς οι αμαρτωλοί. Δια του Θεού ελέους. Της μετανοίας λοιπόν άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, ψάλλει ο ιερός υμνογράφος, ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου. Πρωινιάζει, θα λέγαμε, το πνεύμα μου από το πρωί, από τον βαθύτατο όρθρο είναι το πνεύμα μου προς τον ναό των Αγιών σου, μέσα στον ναό σου. Γιατί εκεί μέσα στον ναό θα υπάρξει σωτηρία και μέσα στον ναό, τον κτιστό ναό, φέρω ναόν έμψυχον του σώματος. Αλλά τι ναόν, εσπυλωμένον, με σπηλάδια επάνω, με αμαρτωλότητες επάνω, με κοιλίδες επάνω, φέρνω τον ναό του σώματός μου μέσα στον Άγιο ναό και ζητώ το σπλαχνικό αυτό, σου έλεος. Κύριε. Αυτό ειδικά το τροπάριο, το της μετανοίας άνοιξον πλεζόδοτα, αναφέρεται συγκεκριμένα, μπορεί να πει κανείς, σε αυτή την περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Με αυτή, αφορμή. Ναι, με αυτή την αφορμή. Αφορμή. Και η βίβλος είναι η αφορμή. Ακριβώς αυτό το τροπάριο μπορεί κανείς να το συνδυάσει με τον... να το συγκρίνει με τον Τελώνη, γιατί άνοιξε με, λέει, τις πύλες της μετανοίας, Χριστέ μου, άνοιξε μου, δώσε μου την, τη δυνατότητα να μπω και εγώ με τη μετάνοια μέσα στην πύλη της σωτηρίας σου, γιατί ήρθα, έφερα τον εαυτό μου μέσα στο ναό σου, όπως το εξηγήσατε, και έφερα το σώμα μου, που είναι ναός και αυτός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, το σώμα του ανθρώπου. Ναι, και αλλά... αυτός που φθείρει το ναό του Θεού με κρεπάλες και μέθες, θα τον φθείρει ο Θεός, έτσι. Είναι. Αλλά είναι όλων εσπυλωμένων. Ο ναός του σώματός μου, τον οποίο έφερα μέσα στον ναό τον δικό σου, είναι εσπυλωμένος, όπως λέει ο Τελώνης, ο Θεός η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Δηλαδή κατάλαβε ότι και αισθανόταν το βάρος. Μπορεί να άκουγε και μια παράξενη φωνή που του έλεγε πώς ετόλμησες να μπεις μέσα εδώ και να μολύνεις τον ναό του Αγίου Θεού. Πώς μπορείς να υψώσεις το βλέμμα φωνή, σου στον ουρανό. Σε όποιους ακούν αυτή τη φωνή, φύγε από τον Άγιο Ναό. Ναι, μην πας να γευθείς, είναι σατανική η φωνή αυτή. Τι θα πεις με την προσευχή σου στον Θεό, τι θα του πεις. Αυτό είναι και σατανικό, αλλά και ειλικρινές μπορεί να είναι. Διότι ο άνθρωπος αυτός με συντριβή μπήκε στον ναό. Συνέστηση έχει αυτό. Συνέστηση. Και γι' αυτό λέει. Αλλά η λύση, πατέρα Νικόλε, δεν είναι συναισθανόμενοι το βάρος της αμαρτωλότητάς μας να φεύγουμε από τον ναό. Όχι, αντίθετα, να πηγαίνουμε στον ναό. Αυτές τις ερωτήσεις που έκανα προηγουμένως, τις αισθανόταν ο άνθρωπος αυτός από το βάρος των αμαρτιών του. Όπως είπατε, μπορεί να είναι και δαιμονικό το να σε θέλει να σε διώξει από τον ναό ο διάβολος για να μην σωθείς, για να μην προσέλθεις στην εξομολόγηση, μην προσέλθεις στα μυστήρια του Θεού, να μην μπεις μέσα στο ναό του Θεού όπου υπάρχει η μυστηριακή μυστηριακή ζωή και η σωτηρία. Αλλά εδώ ο άνθρωπος αυτός αισθανόταν το βάρος και έλεγε πώς μπορώ να μπω μέσα και να μολύνω και εγώ με την παρουσία μου, ναι, το ναό του μπαίνει Θεού. Όμως. Μπαίνει, δεν φεύγει. Όχι. Έτσι. Μπαίνει για να σωθεί. Έτσι. Και θα πρέπει όλοι αυτό να καταλάβουμε, ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η κυφωτός της σωτηρίας μας, υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να φτάσει στην θέωση. Γιατί με το μυστήριο, όπως είπατε, της αναγεννήσεως, μετανοίας, φτάνει κανείς στη θέωση. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία. Τι ωραίο κάτι ακόμα. Βιβλικό. Και αν οι αμαρτίες σου, λέει,
είναι σαν ένα κόκκινο πανί κατά κόκκινο. Ναι, ως περ χιόνα φινικού, ναι. Φινικού, θα το καθαρίσω, θα το κάνω στο χιόνι. Στο χιόνι, ναι. Έτσι. Και εκείνος απαντά, της σωτηρίας εύθυνόν μη τρίβους Θεοτόκη. Απευθύνεται πλέον στην Παναγία και την παρακαλεί να του ευθύνει τις τρίβους, δηλαδή τον δρόμο της σωτηρίας του. Εσρές γαρ κατερρύπωσα την ψυχήν αμαρτίες, γιατί με πολλές εσχρές αμαρτίες έχω μολύνει την ψυχή μου. Με ρήπους. Με ρήπους, ναι. Ρήπους, είναι πολύ σύγχρονη λέξη. Ναι. Ρήπους, ρήπους. Ρηπαίνουμε το περιβάλλον, ναι. Ο ρήπος. Ρήπους. Είναι οι ολεκές. Ναι, ολεκές. Θα λέγαμε λεκιασμένη ψυχή. Λεκιασμένη ψυχή. Ναι. Ως ραθύμος των βίων μου όλων εκ δαπανίσας. Εδώ μιλάει για την ραθυμία, η οποία και αυτή είναι μια δαιμονική κατάσταση στον άνθρωπο, γιατί η ραθυμία δημιουργεί στον άνθρωπο την απόλυτη το απόλυτο, δεν θέλει να κάνει ο άνθρωπος τίποτε. Και φέρνει ο διάβολος σε τέτοια ραθυμία ώστε δεν του φταίνε όλα και δεν θέλει να κάνει τίποτε και ούτε να υπολογίζει πως μπορεί και ακόμη και να σωθεί. Ραθυμία, ακηδεία, ναι. Οκνηρία, όλα αυτές είναι καταστάσεις. Έτσι, σε και έναν άνθρωπο. Παρακαλεί την Παναγία τεσσές πρεσβείες, ρίσε με πάσης εκαθαρσίες, παρακαλεί την Παναγία ο κάθε πιστός, ο οποίος έρχεται πλέον στο ναό του Θεού, να του δώσει τη δυνατότητα η Παναγία να τον απαλλάξει με τις πρεσβείες της από κάθε ακαθαρσία. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, τες πρεσβείες της Μητρός του Ιγαπημένου Κυρίου, είναι και αυτές μια παρηγοριά για τον άνθρωπο. Το δε τρίτο τροπάριο της ημέρας αυτής που θα ακούσουμε όλη αυτή τη διάρκεια του τριωδίου, τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο τάλας τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως. Τάλας σημαίνει ταλέπορος. Ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ ο οποίος βλέπω τα πλήθη των όλων αυτών των δεινών τα οποία έχω διαπράξει στη ζωή μου. Έχω κάνει στη ζωή μου. Τρέμω την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Θα έρθει αυτή η ημέρα της κρίσεως, αδελφοί μου, θα έρθει για όλους μας. Και όσοι το θέλουν και όσοι δεν το θέλουν και τα και βίβλια ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε την Κυριακή την προτελευταία του τριωδίου, έτσι. Για την μέλουσα κρίση και να πούμε πώς είναι δυνατόν να φτάσει, πώς θα φτάσουμε όλοι στο φοβερό κριτήριο και κανένας δεν θα μείνει απλήρωτος και αδικαίωτος από αυτήν την κρίση. Και όμως ενώ φοβόμαστε την κρίση και το δικαστήριο του Κυρίου και την απολογία την φοβερά, ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο γνώστης των ανθρωπίνων παθών και του ανθρώπινου χαρακτήρα, λέει «Κύριε, και τον φόβο σου φοβούμε και το πονηρόν ποιήνου πάβομαι». Από τη μία φοβόμαστε το φόβο του Θεού έχουμε και απ' την άλλη όμως συνεχίζουμε να κάνουμε. Το λέει και το τροπάριο, αλλά θαρών εις το έλεος της ασπλαχνίας σου. Όσο Δαβίδ δώσει, ελέησον με ο Θεός και το μεγαλαιό σου. Δηλαδή όλοι έχουμε υπόψη μας, κάντε ό,τι είναι να κάνουμε και ότι θαρούμε και ελπίζουμε εις το έλεος και την ασπλαχνία του Θεού. Ναι, μπορεί κανείς να ελπίζει. Δεν είναι απελπιστικός ο Χριστός. Ο Χριστός μας δέχεται όλους με αγκαλιά μεγάλη, ανοιχτή, το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά αυτό να μην το. Να μην είναι προμελετημένο, ξέρετε. Να μην είναι προμελετημένο. Δηλαδή, προμελετώ ότι θα αμαρτήσω επειδή θα τύχω συγχωρήσεως. Ναι. Εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι. Θα πάω ένα με παιχνιδάκι. Αφού θα αμαρτήσω. Θα πάω να πω στον πνευματικό μου πατέρα. Ας αμαρτήσω τώρα και θα τελειώσω. Όχι, αυτό είναι των Νικολαϊτών. Αυτά τα έκαναν οι Νικολαίτες. Η αίρεση των πρώτων χριστιανικών αιώνων Νικολαίτες, τους οποίους απέρριψε η Εκκλησία. Του Νικολαίτες, ότι όσο πιο πολύ αμαρτάνεις, τόσο πιο πολύ θα σωρεύσεις επάνω σου το έλεος του Θεού. Δηλαδή, σκόπιμη αμαρτωλότητα και προμελετημένη είναι καταδικασμένη, νομίζω. Είναι ένας εμπαιγμός του Θεού. Αυτά λοιπόν τα τρία τροπάρια τα οποία είπαμε και κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε να αναλύσουμε. Ανοίγει η σημερινή Κυριακή, η μεθαυριανή δηλαδή, η Κυριακή του Τριωδίου, η οποία είπαμε εκτείνεται από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή τέσσερις Κυριακές. Ναι, θέλω να πω ότι το βιβλίο του Τριωδίου το βιβλίο, ναι. Αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και τελειώνει μέχρι το μεγάλο Σαββάτου. Όμως έχουμε, για να δούμε και τη διάταξη αυτών των πραγμάτων, έχουμε τέσσερις Κυριακές, ναι. Πρώτης Μεγάλης Σαρακοστής, του Τελώνου Φαρισαίου, του Ασώτου, του Ευαγγελίου της Κρίσεως και το άλλο Ευαγγέλιο που μιλάει για νηστεία, συγχώρεση και την άρνηση της δυνάμεως των χρημάτων. Είναι τέσσερις Κυριακές προκαταρτικές. Ναι.
είναι προεισαγωγικές στην μεγάλη αυτή, μεγάλη περίοδο της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής. Για αυτές βέβαια θα μας δοθεί ευκαιρία στα Ευαγγελικά χωρία να μιλήσουμε κατά Κυριακή, κατά θέμα, αλλά να πούμε ότι το Τριώδιο είναι ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο είπαμε ξεκινά από αυτή την Κυριακή. Τέλων Φαρισαίων. Και λέγεται Τριώδιο. Γιατί λέγεται Τριώδιο? Γιατί έχει τρεις οδές. Δηλαδή, όπως θα δούμε στον όρθρο, ξέρουμε ότι το Μηναίο έχει πρώτη, τρίτη, έκτη, έβδομη, όγδοη και ενάτη οδή. Εδώ βλέπουμε ότι ο κανόν του Τριωδίου μπορεί κάθε μέρα να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την έκτη οδή. Μπορεί να έχει δεύτερη, τρίτη και έβδομη οδή. Πάντοτε όμως έχει τρεις οδές, εξού και Τριώδιο. Είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία λόγια. Η υμνογραφία του είναι απαράμιλη, εκπληκτική. Θα ήταν ίσως καλό να το διαβάζει κανείς το Τριώδιο καθημερινά, όχι μόνο την περίοδο αυτή την οποία η Εκκλησία το προβάλλει, και για όλους μας είναι μια περίοδος αναγεννήσεως πνευματικής. Ειλικρινά, ο άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να ζήσει αυτή την περίοδο θα αισθανθεί το μεγαλείο της θεοκοινωνίας. Έχει έτσι ένα μεγαλείο όλη αυτή η περίοδος, γιατί βεβαίως μας οδηγεί στην Ανάσταση, στο μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Θα έλεγα, πατέρα Νικόλα, ένα αρχιτεκτόνημα το Τριώδιο. Ναι. Έχει την είσοδό του. Έχει τους κυρίως χώρους. Έχει τους επάνω χώρους, έχει τη στέγη του, την κορύφωσή του, που είναι όπως είπατε το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά αρχίζει ταπεινά. Είναι επιλεγμένες οι περικοπές των Ευαγγελίων, οι οποίες τονίζουν και υπερτονίζουν την μετάνοια. Τη μετάνοια, την τελωνική και όχι την φαρισαϊκή υποκρισία. Διότι εδώ έχουμε αυτάρκεια φαρισαϊκή και τελωνική μετάνοια. Η αυτάρκεια, όσο αληθινή και αν είναι, δεν οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Η τελωνική μετάνοια. Βλέπουμε λοιπόν τελώνου Φαρισαίου, του ασώτου Ιού, ναι. Επίσης τονίζεται η μετάνοια, της κρίσεως, πάλι η μετάνοια και μετά νηστεία, η νηστεία συνοδεύεται. Και η συγχώρεση, γιατί ξέρουμε ότι η Κυριακή της Τυρινής το βράδυ γίνεται ο πρώτος κατανυχτικός εσπερινός Μεγάλης Τετρακοστής, όπου είναι και ο εσπερινός της συγχωρητικότητας, γιατί ο ένας αδελφός με τον άλλον συγχωρείται και ασπασμός, ναι βέβαια, συγχωρητικός ασπασμός, και πλέον από εκείνο το βράδυ και έπειτα εισερχόμεθα στα κοιλιά μας, να πούμε στα σπίτια μας, αρχίζει η σιωπή, η προσευχή και η συντριβή της Μεγάλης Τετρακοστής. Την επόμενη βέβαια ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, θα μιλήσουμε βέβαια και τότε, της πρώτης Τετρακοστής, είναι η μέρα κανονικά, να το πω, να το καταλάβουμε, όχι η μέρα διασκεδάσεως. Οι τέσσερις αυτές εβδομάδες έχουν το επιτρεπτόν της διασκεδάσεως, της σεμνής διασκεδάσεως, της καταστάσεως όπου ο άνθρωπος μπορεί να έρθει και σε κέφι, να το πω έτσι, αλλά όχι η Μεγάλη Τετρακοστή. Από την Καθαρά Δευτέρα η μέρα αυτή θεωρείται ως η Μεγάλη Παρασκευή της πρώτης ημέρας της Μεγάλης Τετρακοστής. Πολλές φορές λέμε «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενη, Άγιοι Πατέρες», και ίσως έτσι εν τη ρήμη του λόγου δεν αισθανόμεθα τι σημαίνει αυτό. «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενη». Όλο αυτό είναι ένα πνευματικό οικοδόμημα. Αν το αφαιρέσεις ένα πετραδάκι, κινδυνεύει να σοριαστεί. Αυτοί λοιπόν οι σοφοί άνδρες, οι θεοφώτιστοι άνδρες, που μας έδωσαν και το Κυριακό Δρόμιο, που ξέρουμε, που έβαλαν την τάξη, τη λειτουργική, βλέπετε εδώ μας δίνουν και τα βιβλικά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, να είναι μετανοίας, αλλά και όλο το λειτουργικό βίωμα έχει μία μορφωτική πνευματική αξία. Κατά τον καθηγητή Ευάγγελο Θεοδόρου, ο οποίος έχει μορφωτική αξία. Το κάναμε στον Πανεπιστήμιο, έτσι. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Θεοδόρου. Πάρα πολύ ωραίο το Τριώδιο, έτσι όπως το ανέλυε ο καθηγητής μας. Ευάγγελος Θεοδόρου, ο οποίος τονίζει συνεχώς ότι έχει και μορφωτική αξία. Δηλαδή, τι μας μορφώνει? Μορφώνει μέσα μας την ταπείνωση, την τελωνικότητα, την αυτοεπίγνωση, να έχουμε αυτοεπίγνωση. Τη συντριβή, τα δάκρυα, την μετάνοια. Κλειδιά για να μπει κανείς στον παράδεισο τελικά. Τα δάκρυα, την μετάνοια. Όλα αυτά. Την προσευχή, την καθαρή προσευχή. Έχει τόσο ωραίες στιγμές η Μεγάλη Τετρακοστή, αδελφοί, θα τις ζήσουμε όλοι. Και το ξέρετε πόσο μεγάλες στιγμές. Ας θυμηθούμε λίγο ακάθιστο ύμνο. Χαιρετισμού στην Παναγία μας. Ας θυμηθούμε τις όμορφες προηγιασμένες, τις λειτουργίες που και για αυτές θα μιλήσουμε και θα πούμε γιατί, ποιο λόγο τελούνται και σήμερα και το πιδάλιο ειδικά αναφέρει
ότι δεν πρέπει να σταματά να γίνεται η προηγεσμένη Θεία Λειτουργία και καθημερινά, όχι μόνο Τετάρτη και Παρασκευή όπως την κάνουμε, βέβαια για λόγους οικονομίας μέσα στην Εκκλησία, αλλά και καθημερινά μπορούμε να τελέσουμε. Γιατί η περίοδος αυτή θέλει προσευχή, θέλει νηστεία, και επειδή ο διάβολος πειράζει πάρα πολύ τον άνθρωπο την περίοδο αυτή, θέλει οικοδομή πνευματική με σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και οι προηγεσμένες είναι η πνευματική μας αναγέννηση με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συμμερίζομαι τον ποιμαντικό σας και τον θεολογικό σας ενθουσιασμό, όπως είστε και εσείς το δικό μου, αλλά είπαμε να μην τα λέμε προκαταβολικά, να περιμένουμε να έρχεται κάθε πράγμα στον καιρό του και θα τα πούμε αυτά, παραμονές της Μεγάλης Σαρακοστής. Ας αρκεστούμε σε αυτά για το Τριώδιο, αφού ανοίγει το Τριώδιο, και να δώσετε μία ευχή. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι μπορεί να υπάρχει η ανεκτικότητα του κεφιού ίσως αυτών των πρώτων εβδομάδων της προετοιμασίας μας για την είσοδο όμως στη Μεγάλη Σαρακοστή, όχι όμως τις καταστάσεις εκείνης των ακροτήτων. Δηλαδή, ας προσέξουμε τον εαυτό μας, γιατί και η μέθη και όλες οι ανοησίες αυτές που δημιουργούνται με το πολύ φαγητό ή και με το πολύ ποτό δημιουργούν ακρότητες και στον εαυτό μας. Θέλει μια συνεσταλμένη περίοδο αυτή, να είναι μια συνεσταλμένη περίοδος η προ του Τριωδίου περίοδος, και βεβαίως μια πνευματική εγρήγορση. Γιατί και τα κείμενα, τα ευαγγελικά, αυτό ζητούν και ο Τελώνης και ο Φαρισαίος και ο Άσωτος και η Κυριακή της Κρίσεως. Όλα ζητούν μια συγκεκρατημένη μεν ευτυχία, αλλά οπωσδήποτε μια πνευματική προετοιμασία για την είσοδό μας στη Μεγάλη Σαρακοστή. Και ως κορονίδα της πνευματικής μας ζωής, ας είναι το ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Και όπως εσείς οι αγιορείτες... Κύριε Ιησού Χριστέ, η έτη Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό. Να πω ένα πράγμα, αδελφοί μου. Προετοιμαζόμαστε για να εισέλθουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Πρέπει να ξέρουμε ότι από αυτή τη στιγμή που μπαίνουμε στο Τριώδιο, μέχρι και τη στιγμή που θα πούμε Χριστός Ανέστη, η ζωή μας θα έρθει καπάκι. Θα έρθουν τα πάνω κάτω και τα άνω κάτω. Διότι ο διάβολος θα θελήσει οπωσδήποτε όχι μόνο να μας συνταράξει πνευματικά, αλλά να φέρει τη ζωή μας, στη ζωή μας τόση αναστάτωση, τόσο λογισμούς, τόσους πονηρούς λογισμούς ή και οτιδήποτε άλλο που θα αναταράξει και θα συνταράξει τη ζωή μας. Η προσευχή όμως, η μετάνοιά μας, η συνεχής παρακολούθηση των ιερών ακολουθιών καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής θα μας βοηθήσει να ανανύψουμε πνευματικά και να ζήσουμε την περίοδο χωρίς τον πειρασμό του δαίμονα. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν τους καλό φίλους Τριώδιο, και τις φίλες μας που μας ακούν. Με καλό το καλό Τριώδιο. Να εισέλθει το Τριώδιο και Μεγάλη και Αγία Μεγάλη Σαρακοστή να μας έβρει με χαρά και με υγεία να ζήσουμε αυτήν τη μεγάλη περίοδο. Ήθε να δώσει ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε την πνευματική μας συνάντηση, η οποία είναι στηριγμένη στο έλεος και στην ανοχή του Θεού κάθε Παρασκευή στις 7 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.